να τσουγκρίσουμε μόνο αυγά για το Πάσχα και να χαρούμε την Ανάσταση χωρί δυσάρεστε εξελίξει. Η εκστρατεία τη αστυνομία για το Πάσχα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με επίκεντρο την ασφάλεια και προστασία των πολιτών. Είμαστε σε εγρήγορση με επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών σε σχέση με τη χρήση κροτίδων, το άνωμα ως επίσης στις διαρρήξεις και τις κλοπές. Περιπολίες για να προληφθεί κάθε μορφή εγκληματικής δραστηριότητας και παραβατικής συμπεριφοράς, χωρίς να δημιουργηθούν τραυματισμοί και δυσάρεστες εξελίξεις. Ωστόσο το πρωί με την πρώτη Ανάσταση δεν έλειψαν τα μικροατυχήματα. Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Δροσά, μαζί με το τρίχρονο μου, είχα δεχτεί μια ανεπίθεση από, Κρονίδα, από το πουσενά, στο δεξί μου μάτι, που παρολίγο να μου το είχε βγάλει. Υψηλού κινδύνου περίοδο για κλοπέ και διαρρήξει, κρίνεται το τρίμερο αυτό. Η αστυνομία παροτρύνει το κοινό να λαμβάνει προληπτικά μέτρα φύλαξη τη περιουσία του ενώσο θα απουσιάζει από την οικία του. Αύριο Κυριακή του Πάσχα, μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα, εν ώψη και τη αυξημένη κίνηση που αναμένεται, θα είμαστε επιποδό με στόχο τη διευκόλυνση των οδηγών ως επίσης την πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Σύμφωνα με την Κυπριακή Λαϊκή Παράδοση, το βράδυ απόψε με το άκουσμα του «Χριστός Ανέστη» στις αυλές των εκκλησιών ανάβουν τη Λαμπρατζάν και στην πυρά της ο ομοίωμα του Ιούδα του Ισκαριώτη. Από πότε αρχίσατε να μαζεύετε ξύλο. Έχει εδώ και τρει μήνες. Και τι πάει καλά η διαδικασία, είστε ε, έτοιμοι για απόψε. Στην αρχή ξεκινήσαμε καλά στον πρώτο μήνα, μετά είχαμε κάποιε παρεμβολέ από τον Δήμαρχο. Πήρε μα κάποια ξύλα και τώρα ένα μήνα μετά που μα τα πιάσει, ξεκινήσαμε να συνάγουμε κάπω. Το 2003, για να ξέρετε, η Λαμπράδα η μάμα και έκαναν την κοπέλε. Προσέχουμε τον παράμα σαν τον αδερφό μα, δεν θα θέλουμε κατά παθήκα κονοπαράσμα, ούτε εμεί το ίδιο πράγμα. Για οτιδήποτε ύποπτο περιέλθει στην αντίληψη του κοινού, μπορεί να επικοινωνήσει οποιαδήποτε στιγμή στο 1460 γραμμή επικοινωνία του πολίτη. Είναι στο χέρι μα να παραμείνουν αυτέ οι μέρε γιορτινέ. Καλή ανάσταση! Ευχόμαστε του χρόνου να κάνουμε λαμπραζά στα κατεχόμενα χωριά μας.